Σειρά μετρων στήριξη του λιανικού εμπορίου ζητά από την κυβέρνηση ο Εμπορικό Σύλλογο Χανίων, καθώ μετά τα σοβαρά προβλήματα που έχει προκαλέσει στον κλάδο η πανδημία του κορονοϊού, οι επιχειρηματίε έρχονται αντιμέτωποι με τι τεράστιε αυξήσει στην ενέργεια εξαιτία και του πολέμου στην Ουκρανία. Οι επιχειρήσει αδυνατούν σήμερα να ανταπεξέλθουν στι υποχρεώσει του, τονίζει η πρόεδρο του Εμπορικού Συλλογού Χανίων, Δώρα Κυριακάκη. Οπωσδήποτε πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρήσει των γιανεμπόρων και οι επιχειρηματίε. Η κατάσταση είναι δύσκολη και ζητάμε άμεσα τη βοήθεια και τη στήριξη τη πολιτεία. Μετά από την πανδημία των δύο ετών που βίωσε το γιανεμπόριο στις και οι μικρές και μεγάλε μεγάλες επιχειρήσεις και τώρα λόγω της πολεμική σύραξη που το τελευταίο αυτό διάστημα που βλέπουμε έχουν αναυξηθεί όλο και περισσότερα Ήταν που ήταν η ενέργεια τώρα όλα πήραν προς τα πάνω, λόγω και του πληθωρισμού, λόγω και της μείωσης, της μείωσης των εισοδημάτων και οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις το βιώνουμε αυτό καθημερινά ζητάμε τη στήριξη. Αναφορικά με το ενεργειακό κόστος, οι έμποροι των Χανίων ζητούν ρυθμίσεις για οφειλές προς τη ΔΕΗ και άλλους ιδιωτικούς παρόχους. Επιδότηση στο 50% της αύξησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Αφαίρεση κατάργηση έμεσων φόρων. Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων. Επίσης διεκδικούν μεταξύ άλλων... Η επιστρεπτέα προκαταβολή να γίνει μία επιστρεπτέα για τις μικρές επιχειρήσεις. Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής του τέλους επιτιδεύματος και μείωση κατά 50% του ένφια. Περισσότερες ρυθμίσεις σε οφειλές προς τις ΔΕΗ και επίσης την επιδότηση στο 50% στις ηλεκτρικές ενέργειες. Τη μείωση του έμφυα, την μη επιστρεπτέα να γίνει μη επιστρεπτέα, την προκαταβολή φόρου. Να σημειωθεί πω τα τελευταία χρόνια τα λουκέτα στο εμπόριο παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση, με του καταστηματάρχες να εκτιμούν πω η κατάσταση θα επιδεινωθεί αν δεν δοθούν άμεσα από την πολιτεία. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνο λουκέτων. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια αρκετά καταστήματα να Υπάρχουν κάποιε επιχειρήσει που είναι δύσκολο να τα επεξέλθουν στην καθημερινότητα.